Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Καλή αποκριά σε όλους. Ρυθμούς αποκριάτικους για όσους συνδεθήκατε τώρα με την τηλεόραση του Flash. Να πούμε ότι ναι, εγώ είμαι η Λίτσα Ιπαλάμα, σαν μια άλλη ζεύρα, η οποία με το μαστίγιο της ήρθε να φωνάξει τα άλλα ζώα, αλλά δεν της κάτσανε τα ζώα και ήρθε ο Κέσσαρας Τόλης Τσιρούδης. Ήρθε η Βενετσιάνικη η κυρία από τη Βενετία, η πλούσια εδώ πέρα. Ναι. Και... αυτό. Το νότιχη, ο είναι on. Ε? Είναι on. Δεν τον χαρακτηρίζουμε σαν άνθρωπο ή σαν κάτι. Είναι ένα... Και το δαιμονικό. Ναι, το δαιμονικό. Εδώ, να μας δαιμονήσει. Και κάπως έτσι θα πάμε Dada Night Club στην πόλη της Κοζάνης. Τι ωραίος. Νικηφόρος. Μπιθούκλας. Ναι. Από το X Factor 2. Μπορεί να έφυγε νωρίς, αλλά κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να κάνει τρομερή καριέρα. Αυτό το πράγμα τώρα δεν το μπορώ να το γυρνάω συνέχεια. Με νέο και τραγούδι, με τραγούδια που περιμένουμε να έρθουν, μιλάει για όλους και για όλα. Εάν έχει σχέση, τι του αρέσει μια γυναίκα, μας αποκαλύπτει τι θα ψηφίσει. Και πολλά ακόμη. Και φυσικά, full πρόγραμμα, σας έχουμε τραβήξει. Πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε εδώ. Παίζει να είμαι με τον έναν και μοναδικό Έλληνα που ξέρει τι κάνει. Ναι. Είναι αλήθεια, ο Νικηφόρος ξέρει τι κάνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίσατε για μία ακόμη φορά. Καλώς σας βρήκα και είναι μεγάλη χαρά και πραγματικά την πρώτη φορά που ήρθα με αγκάλιασε πραγματικά ο κόσμος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, οπότε το ξανακάνουμε είναι πολύ θετικό. Έτσι πραγματικά, νομίζω ότι σε όλα τα live σας υπάρχει η αγάπη του κόσμου πολύ έτσι έντονη και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που πραγματικά δίνεις την ψυχή σου κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών σου, όχι μόνο στις πίστες της Αθήνας, αλλά και στις περιοδίες που κάνεις. Κάναμε το καλύτερο δυνατό. Πρέπει τον κόσμο να τον αντιμετωπίζει σαν να είναι η τελευταία φορά που θα σε δει. Γιατί πρέπει να μην έρθει έστω ούτε ένας άνθρωπος που θέλει να σε δει και να μην περάσει καλά μαζί σου ή να μην έχεις καλό live. Γιατί μπορεί να μην ξανά έχεις ποτέ την ευκαιρία να του δείξεις τι πραγματικά μπορείς να κάνεις. Οπότε πρέπει κάθε φορά να. Πώς το λένε, ό,τι συνθήκες και να επικρατούν, ό,τι και σου έχει συμβεί, να εσύ να προσπαθείς να δώσεις το καλύτερο σε αυτό, να τον τιμήσεις που σε τίμησε με την παρουσία του και που έχει πληρώσει στην τελική για να σε δει και περιμένει από σένα να δει ό,τι καλύτερο έχεις να του δώσεις. Νικηφόρε, εσύ γενικότερα με τον κόσμο έχεις μια ιδιαίτερη σχέση από το X Factor 2, μιας και ο κόσμος σε στήριξε, σε ψήφιζε μαζί με τους κριτές, άρα νομίζω ότι από τα πρώτα σου βήματα έχεις πολύ έντονη σχέση με τον κόσμο. Εντάξει, όλα η σχέση αυτή χτίζεται σιγά σιγά. Όπως είπα και πριν, προσπαθώ να το αντιμετωπίζω όσο καλύτερα γίνεται δίνοντας την ψυχή μου. Αυτό το κάνουμε είτε μέσω της δισκογραφίας και των τραγουδιών μας, μέσω του βίντεο κλιπ μας και μέσω του live μας. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν
ας πούμε, στιγμιαία σχέση και έχει εξελιχθεί σε γάμο. Και τελευταία, έχεις δώσει νομίζω το καλύτερό σου αυτό και εσύ και η ομάδα σου μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάη σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκεται πολύ ψηλά στη στάση στο YouTube το βίντεο κλιπ. Ακούγεται σε όλα τα ραδιόφωνα, το τραγουδάμε όλοι στα κλαμπ που βγαίνουμε έξω. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτό το τραγούδι. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι ανεβαστικό που μιλάει για τον έρωτα με την πρώτη ματιά, για τον αναπάντεχο έρωτα. Έτσι όπως πρέπει να είναι ο έρωτας, όντως η μουσική είναι στίχου του Χρήστου Σαντιγκάη, σε στίχους του εξαιρετικού Θάνου Παπα-Νικολάου. Το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από θετικό, ο κόσμος τον κάλιασε αμέσως. Μας πήγε όντως νούμερο ένα στάσεις, ήδη από τη δεύτερη μέρα που κυκλοφόρησε στο YouTube. Αγαπήθηκε, παίζει το ραδιόφωνο και φαίνεται και στο live όταν το τραγουδάω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ θετικά, οπότε είμαι πλά χαρούμενος. Μιλάει για κεραυνοβόλο έρωτα, για αυτά που κάνει ένας άνδρας όταν ερωτεύεται. Εσείς είστε σε τέτοια φάση τώρα? Εγώ όχι, δεν είμαι σε τέτοια φάση, αλλά την έχω περάσει και ξέρω πολύ καλά πώς είναι, οπότε το έχω βιώσει και εγώ. Καλώς ήρθατε! Έχουμε ένα υπέροχο βράδυ, υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Και να ξεκινήσει όμως η βραδιά μας όμορφα και να ζεσταθούμε σιγά σιγά και να κάνουμε χαμό εδώ μέσα. Θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα, παρακαλώ! Αυτό ήταν μόνο πιο δυνατά, ρε παιδιά! Και από μένα τι άλλο, καλή διασκέδαση! Φύγαμε! Και έτσι στο δουλειό λίγο όπως το πιθαμότερο, παρακαλώ! Μια συγγνώμη και σου δίνω συμβουλή. Μη με ψάξεις, μη φωνάξεις, θα αργήσουμε πολύ. Όσα δεν τα παίρνει ο χρόνος, να γκρεμίζει μια στιγμή. Η δικιά μας ιστορία δεν τη ζήλεψα πολύ. Είσαι σπουδαγμένος τραγουδιστής, είσαι ένα παιδί που έχει κάνει σπουδές πάνω στη μουσική από πολύ μικρός και αντιμετωπίζεις. Η κρίση τέλος πάντων έχει φέρει διάφορα πράγματα στο χώρο σας, δυστυχώς αρνητικά για σας τους καλλιτέχνες. Πώς αντιμετωπίζεις κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν, εμφανίζονται για λίγο, εξαφανίζονται μετά από το μουσικό στερέωμα, αρπάζουν την πρόσκαιρη επιτυχία και μπορεί να κλέβουν και μια θέση από εσάς? Δεν νομίζω πως καθένας μπορεί να κλέψει καμία θέση από κανέναν. Αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Αλλά όπως το είπες, είναι πρόσχερο, δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Εντάξει, καμιά φορά λες ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται, αλλά αν αναλωθείς πάνω σε αυτό και χάσεις το focus τη δουλειά σου και ασχολείσαι γενικότερα με τι κάνουν οι άλλοι, δεν πρόκειται να προχωρήσεις και να εξελιχθείς. Γιατί το βασικό είναι να εξελισσόμαστε, να δίνουμε καλύτερα πράγματα στον κόσμο και να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι και σε προσωπικότητες αλλά και σε μουσική. Οπότε δεν ασχολούμαι με το τι κάνουν οι άλλοι, προσπαθώ να γίνομαι εγώ καλύτερος. Στην εξέλιξη αυτή επάνω υπάρχει κάτι στα μελλοντικά σου σχέδια, δηλαδή που θα περιμένουμε από σένα? Γιατί τώρα ξέρεις, ανέβασες τον πήχη πάρα πολύ ψηλά με το Ξέρω τι κάνω. Ετοιμάζουμε καινούριο δίσκο. Σε 2 μήνες ελπίζω να κυκλοφορήσει. Θα κάνω μια ωραία παρουσίαση δίσκου για να το δείξουμε στον κόσμο. Θα τα παρουσιάσουμε και γενικότερα στον κόσμο. Και η δουλειά αυτή είναι μια δουλειά που ετοιμάζεται εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε βάλει πολύ κόπο, πολύ χρόνο, πολύ μεράκι με την ομάδα μου και καινούριους συνεργάτες και νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μου μουσικογραφία αλλά και γενικότερα όσο αφορά τον ήχο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα μουσικά δρόμενα. Πάμε να φτάσουμε στο Θεό!
έτσι νιώθω τώρα εγώ. Να με χέρια ψηλά, φέρνω στο νερό το καλύτερο που έχει δείξει εσύ εδώ. Το δικό μου σ' έχω παραμείνει φάμα στο Θεό. Μες στον κόσμο που υπάρχεις μόνο είναι αρκετό. Ό,τι κι αν πω, σαν στραβή αρωθώ. Θέλω να γνωρίσουμε με 3-4 ερωτήσεις γρήγορες λίγο καλύτερα τον Νικηφόρο. Έτσι λοιπόν, Νικηφόρε, εάν δεν ήσουν ο Νικηφόρος, ποιος θα ήθελες να είσαι? Ρόμπι Ουίλιαμς. Τι θα ψηφίσεις φέτος στις εκλογές? Αυτό είναι μυστικό, αλλά προσανατόλισε. Ναι, ναι, επειδή δεν είμαι κοινωνικοποιημένος σε σχέση. Ενώ δεν είμαι οπαδός κανένας κόμματος, κοιτάω κάθε φορά τι θα πούν. Οπότε, αν δεν δω το πρόγραμμά τους, δεν μπορώ να σου πω από τώρα. Όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και θα βγάλει το κάθε κόμμα το πρόγραμμά του, θα μπορώ να σου πω. Είδα το τατουάζ στο χέρι σου, Watch Me. Γιατί θέλεις να σε κοιτάζουν? Να με παρακολουθούν, με την έννοια ότι υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι θα σου πούν στη ζωή σου γενικά ότι δεν θα τα καταφέρεις. Τότε εσύ γύρνοντας την πλάτη και πες τους απλά παρακολουθήστε με. Οπότε, εκεί καταλήγει το. Αν δεν είχες γεννηθεί στην Ελλάδα, σε ποια χώρα θα ήθελες να είχες γεννηθεί? Τώρα δύσκολη ερώτηση, αλλά η Ισπανία θα νομίζω ότι θα μου τέριαζε, ενώ επειδή είναι μεσογειακός λαός και θα ήταν κάτι που θα μου άρεσε. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Ξανθιές ή μελαχρινές? Μελαχρινές. Και τέλος, τι είναι αυτό που σε τραβάει σε μία γυναίκα και θα σε κάνει να μην ξέρεις τι να κάνεις αυτή τη φορά? Το να είναι ο εαυτός της και αυτό να μου αρέσει. Αυτό. Όταν μια γυναίκα είναι ο εαυτός της και αυτό μου αρέσει, είναι απλά τέλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Ερωτευμένος εγώ ένα μεσέ μας. Για να δω χεράκια οι ερωτευμένοι. Χεράκια ψηλά οι ερωτευμένοι. Επιστρέψαμε εδώ πέρα και ήρθε η ώρα να παίξουμε ένα challenge. Αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο και αστείο χαρούμενο challenge, έτσι που είναι και οι αποκριές. Θα παίξουμε το 5 second challenge. 5 second challenge. Το είπα από κρυά. Τι challenge είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό το challenge. Ναι, δεν γνωρίζω τους παίχτες, είμαστε άλλοι. Α, ναι, για να ξαναπούμε τους παίχτες. Α, ναι, είστε άλλοι. Είμαστε άλλοι παίχτες τώρα. Για να παρουσιαστείτε ένας-ένας. Πρώτη παίκτρια. Είμαι η Ζευρίτσα. Εγώ έχω έρθει από τη Βενετία, δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ από το Netflix έχω έρθει κατευθείαν. Από τους δαίμονες του Hill House. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα στην παρέα. Λοιπόν, ψηφίζουμε στο Facebook για να δώσουμε δωράκι. Mm-hmm. Νούμερο 1, εγώ. 2. Ναι, ψηφίστε. Το 3, το καλύτερο. Facebook post που υπάρχει τώρα στο Facebook της εκπομπής. Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει? Πες μας πώς παίζετε το challenge. Πώς παίζετε τώρα το challenge. Θα σας έχω κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες, μόλις σας τις ανακοινώσω, θα πρέπει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πείτε 3 πράγματα από αυτό που σας ρωτάω. Όλοι μαζί. Και έχω και χρόνο. Όχι, ένας-ένας. Δεν μπορώ. Τέλειος ο χρόνος.
Ένα τύπου α πούμε φυτά και πρέπει να σου πούμε τρία φυτά, ας πούμε. Ναι, στο για παράδειγμα. Δεν ξέρω πλέον επόμενο. Όχι. Ένα αυτό. Ή χάνεις ή παίρνεις τον πόντο. 15 ερωτήσεις να δούμε ποιος θα μαζέψει τους περισσότερους πόντους. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέβαια, ξεκινάμε, Λίτσα. Ναι. Πρέπει να μου πεις σε 5 δευτερόλεπτα τρεις ειδικότητες γιατρών. Καρδιολόγος, γυναικολόγος, οδοντίατρος. Μπράβο, παίρνεις ένα βαθμό. Αχ, αγχώθηκα. Τώρα εσύ. Συγγνώμη, μπορώ. Με άγχωσε αυτό τώρα, ναι. Δεν μπορώ. Και έτσι είναι ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα. Τι ωραίο χρονόμετρο είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, πάμε εσύ. Πάμε, άντε. Λοιπόν. Άντε γρήγορα και δεν μπορώ. Με τα τρία. Θα πρέπει να μου πεις σε 5 δευτερόλεπτα τρεις πλανήτες. Δία, Άρης, Γη. Πολύ σωστά, παίρνεις και εσύ το βαθμό σου. Τι θα ακούσω εγώ, παιδιά. Λοιπόν, εσύ τώρα. Για άλλο γαλαξία θα μου πει τώρα. Όπα, πέφτουν τα τηλέφωνα. Πρέπει να μου πεις σε 5 δευτερόλεπτα τρία φαγητά που περιέχουν ρύζι. Ριζότο. Ριζόγαλο. Στοπ! Έχασες. Ρύζι με κοτόπουλο, ρύζι με πατάτες, ρύζι. Αυτό θα έλεγα. Για πράκια γεμιστά. Ρύζι με κοτόπουλο. Γιουβαρλάκια. Πες ένα. Εγώ πάλι τώρα. Παιδιά, θα χάσω λοιπόν, πολύ άσχημα. Λίτσα, σε 5 δευτερόλεπτα, πες μου τρία πράγματα που μυρίζουν. Κάλτσες, λουλούδια και φαγητό. Ναι, φθηνά την γλώσσα σε συντάξει. Ωραία, είναι αυτό, δύο πόντους η Λίτσα. Λοιπόν, Νίκη. Ναι. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να μου πεις τρεις λέξεις ή τρεις φράσεις που λες όταν θυμώνεις πολύ. Τραγικό. Απαπαπαπα. Ισχύει. Τραγικό, πραγματικά. Ισχύει είναι όταν θυμώνεις ή όταν δεν πιστεύεις. Όταν δεν πιστεύω, αυτό μου λένε. Α, όταν θυμώνω, έχασα. Ό,τι ξεκινάει να το πιάσουμε σωστό. Όχι, όχι. Τι. Όχι, το ισχύει μπορεί να μην. Σου λέω κάτι και θυμώνεις, ρε παιδί μου, σου πάω το ένα πράγμα. Α, όντως έπρεπε να πω. Το όντως, ναι, όχι, δεν είναι. Δεν πειράζει τώρα. Να το δώσουμε. Ναι, ωραία, 2-2-0. 2-2-0. Λοιπόν, Γιώργο, ονόμασέ μου τρία γυναικεία ονόματα που αρχίζουν από Α. Αργυρό, Αναστασία, Αλεξάνδρα. Μπράβο, πήρες τον πρώτο σε βαθμό. Μπράβο, Γιώργο. Γρήγορα, πάμε, πάμε, πάμε. Πρέπει να παίξουμε χρήσπα. Λίτσα. Όχι, είναι μαθηματικά. Ονόμασε τρεις αριθμούς που σύνολο μου δίνουν άθροισμα 100. 50. Τι! Τι! Δεν υπάρχουν τρεις αριθμοί που να δίνουν. Α! Παιδάκι μου, 50. 30, 20. Τρεις. Ξανά μπορώ. Εντάξει, δεν πρόλαβα. Πόσο? Έλα ξανά. Ακόμα. Βάλτε ακόμα μία. Αυτό 50, που λες είναι σύνολο 150. 50, 20 και 30. Ναι. Εγώ νόμιζα τρεις που αν τους πολλαπλασιάσεις με το 3 κάνουν 100. Εγώ νόμιζα τρία θρήσματα. Τέλος πάντων. Όχι. Έχασα. Νίκη. Δύο έμεινα. Ονόμασε τρία πράγματα που αγοράζεις από ένα αρτοποιείο. Δεν θυμάμαι ψωμί. Ψωμί. Παιδιά, είναι τραγική. Έχει τραγικό. Έχει φούρνο αυτή η κοπέλα. Πες τη ρόπιτα, ζαμπώνομαι. Τα πουλούσαμε, δεν αγοράζαμε. Λοιπόν, Γιώργο, ονόμασέ μου τρία έντομα. Μίγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Μπράβο. 2-2-2, είμαστε. 2-2-2. Ναι, μπράβο. Όλοι από δύο. Για το μυρμήγκι δεν είμαι σίγουρος, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Λίτσα. Ναι. Ονόμασέ μου τρεις γαλλικές λέξεις. Κρουασάν, ανσασέρ, ορεβουάρ. Το ανσασέρ. Τι, γαλλικό είναι. Ναι, γαλλικό είναι. Ανσασέρ. Και στα ελληνικά πώς όλα. Έλα, το πήρε, το πήρε. Τώρα θα πάρουμε προφορά. Θα σου πω κι άλλα τώρα. Και το ρεβουάρ είναι το αντίο, έτσι. Ναι. Και το πρώτο τι είπες, το κρουασάν. Κρουασάν. Εντάξει, μετράει, ναι. Τρία. Λοιπόν, Νίκη, πες μου τρεις λέξεις, έτσι, που αρχίζουν από γάμα. Γάτα και γαϊδούρι. Σωστά. Ωραία, 3-3-2. Γρήγορα. Και τώρα.
μας έμειναν ακόμα λίγες ερωτήσεις. Γιώργο, ναι. Ονόμασε τρία τρόφιμα που ψήνεις σε μία ψισταριά. Παϊδάκια, σουβλάκια, μπριζόλες. Μπράβο, σωστά. Τρία όλα. Τρία όλα. Και τώρα πάμε στις τελευταίες. Ούτε survivor να είμαστε. Λίτσα, ονόμασέ μου τρία υλικά για πίτσα. Πίτσα, κασέρι, σάλτσα, ζύμη, αλεύρι, αυγά, μπέικον. Μας την έκανε, θέλει. Ονόμασε τρία τηλεοπτικά κανάλια. Plus, Antenna, Sky. Ωραία. Και εγώ αυτά βλέπω. Γιώργο, ονόμασε τρεις εκπομπές reality. Survivor, Masterchef και Nomad. Ωραία. Τέσσερα όλα. Τέσσερα όλα. Τελευταίος γύρος. Τελευταίος γύρος. Τα πάμε τώρα στις δύσκολες. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Αν με τώρα ήταν εύκολες. Ονόμασε τρία είδη μουσικής. Rap, hip hop και jazz. Ωραία. Η rap με τη hip hop... Διαφορετική είναι. Δεν κατέβηκαν όλα τα μπαλάκια. Λοιπόν, Νίκη. Ονόμασε τρεις τρόπους. Πρέπει να μιλήσει πάρα πολύ γρήγορα τώρα. Για να χάσεις βάρος. Δίαιτα, περπάτημα, γυμναστική. Α. Νόμιζα, έπρεπε να το πει... κάνω κάθε μέρα και δεν βλέπεις ότι δεν έχω αποτελέσματα. Τι να κάνω. Γιώργο, ονόμασε τρεις τρισύλλαβες λέξεις. Πάρτα. Την είπε τη μία. Ωραία, βγήκε ο ένας, εσείς οι δύο. Απαπα. Με τρεις σύλλαβες. Ναι, τρία. Α, τρεις σύλλαβες. Τρεις σύλλαβες, παιδιά, είναι... Ναι. Παραπάνω, τώρα εμείς οι δύο. Παρακάτω. Αμέσως μετά από αυτό το πόντο πάμε χρήσπα, ναι. Ωραία. Άντε, πάμε. Λίτσα, ονόμασε ναι. Τρία αντικείμενα με τα οποία μπορείς να γράψεις. Στυλό, μολύβι και μολία. Αυτά τα δύσκολα, Νίκη. Ονόμασε τρία πράγματα που είναι ίσια. Ίσια. Χάρακα, ευθεία γραμμή. Τι είναι το πράγμα, είναι ευθεία γραμμή. Όχι, έχασες. Νικήτρια Ελίτσα. Όχι η Λίτσα, η Ζευρίτσα. Η Ζευρίτσα. Λοιπόν, πάμε τώρα, γρήγορα, Power of Love, λέω παιδιά. Πάμε Camelot, Χρήσπα, ναι. Αποκλειστική ναι. Συνέντευξη, στιγμιότυπα από το πρόγραμμά της. Μας τα είπε όλα, μας είπε για Eurovision, μας είπε για το πώς μένει όμορφη και φυσικά για τη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar. Και διαφημισούλες μετά. Μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η Κοζάνη είναι ένας σταθμός που έχεις ξαναέρθει να τραγουδήσεις. Έχω ξαναέρθει αρκετές φορές, έχω και φίλους εδώ και οικογένεια εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δέχομαι αυτή την αγάπη του κόσμου και γι' αυτό βρίσκομαι κοντά σας τόσο συχνά. Ένα σταθμός λοιπόν με τον οποίο συνδέεσαι και συναισθηματικά εκτός από επαγγελματικά. Φέτος, μία χρονιά που νομίζω ότι σε βρίσκει στις επάλξεις, μιας και εκτός από τις περιοδίες, την περιοδία που κάνεις μουσικά, εμφανίζεσαι και στο Your Face Sound Familiar στον Αντένα. Εγώ το είπα και off camera ότι λάτρεψα όταν βγήκες ως Cardi B, πραγματικά είπα εντάξει Χρήσπα τα σπάς. Και συνέχισαν πολλές ακόμη εμφανίσεις και τη Γαρμπή είδαμε. Είδαμε πολλές εμφανίσεις. Κοίτα, ό,τι γίνεται μέσα σε αυτό το σοου γίνεται με πάρα πολύ καλή διάθεση. Γίνεται αρχικά για καλό σκοπό, γιατί ο κάθε ένας από εμάς βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει κάποιο ίδρυμα.
Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να περνάμε καλά, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τους κριτές και οτιδήποτε. Όλο αυτό είναι ένα ευχάριστο σοου. Και για μένα που είμαι αρκετό καιρό με μία βαλίτσα στο χέρι στην περιοδία μου και έχω δεχτεί αρκετή πίεση και κούραση, είναι ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα στην έδρα μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Σε φόβησε όταν δέχτηκες την πρόταση στην αρχή, μήπως αυτή η μεταμφιέση σου δοθεί κάτι? Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, γιατί δεν κρινόμαστε για τη δουλειά μας. Άλλωστε, ο καθένας από εμάς, τους συμμετέχοντες, έχει μία πορεία πίσω του, για την οποία έχει κριθεί και κρίνεται ξεχωριστά. Άρα, όλο αυτό πραγματικά γίνεται με πάρα πολύ καλή διάθεση και πρόθεση. Και μιλάω εκ μέρους όλων, γιατί είμαστε μια ωραία παρέα και τα λέμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ούτε άγχος, ούτε κάποιος παραπάνω προβληματισμός. Του δίνουμε την αξία και την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει. Τριπλή ερώτηση που έρχεται. Ποια ήταν η μέχρι τώρα αγαπημένη σου εμφάνιση, ποιος αγαπημένος κριτής και ποιος ο αγαπημένος συναγωνιστής, συνάδελφος εκεί στο σοου. Αγαπημένη εμφάνιση Τζέσικα Ράμπιτ και Βασίλης Καράς που έρχεται. Έρχεται Βασίλης Καράς. Έρχεται Βασίλης Καράς. Και ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης? Αγαπημένος κριτής και αγαπημένος συμπαίκτης, συνάδελφος. Τώρα μην με βάλεις να διαλέξω ανάμεσα στους φίλους μου, γιατί είμαστε φίλοι με τους περισσότερους. Φαβορί, βλέπεις τον Αργύρη Αγγέλου, για παράδειγμα. Φαβορί βλέπω εμένα, γιατί είμαι λίγο παραπάνω αισιόδοξη, καταλαβαίνετε αυτό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καλός συναγωνισμός και νομίζω ότι αυτό σας κρατάει και σε μία γρήγορση. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τελικά ποιος θα κερδίσει και ποιος όχι. Ισχύει αυτό. Σταρόβας, Γεωργούλης. Σταρόβας ή Γεωργούλης. Κοίτα να δεις, ο καθένας έχει μία διαφορετική προσωπικότητα. Είμαι πιο κοντά στην προσωπικότητα του Σταρόβα, γιατί είναι Θεσσαλονικιός και τα λέει λίγο πιο σταράτα και πιο... Ο Αλέξης είναι λίγο πιο... έτσι... πιο μπρουτάλ, πιο σφιχτός. Όχι, είναι πιο μαζεμένος, πιο γλυκούλης, ξέρεις. Ο άλλος είναι πιο... χύμαρος. Ναι, χύμαρος. Χύμαρο θα χαρακτήριζες μάλλον και την προσωπικότητα της Χρύσπα. Είσαι από το 2003 στο μουσικό... Χύμαρο θα χαρακτήριζα την προσωπικότητα του καινούριου τραγουδιού, που πρόκειται να κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Τέλεια. Ο τίτλος του είναι «Έχεις τρελαθεί» και από τον τίτλο καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για χύμαρο. Είναι μια πολύ ωραία μπαλάντα, την οποία πραγματικά αγάπησα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που την άκουσα. Έχει γίνει και η οπτικοποίηση του κομματιού. Θα κυκλοφορήσει από τη Heaven Music και stay tuned. Πότε το περιμένουμε περίπου? 27 του μηνός. Τέλεια. Με το καλό λοιπόν. Καλό τάξιδο. We'll be right back.
δύο μπορούσες να σου. Ένας αγγελός στη γη, ο παράδεισος ο ίδιος. Φτάνει να είμαστε μαζί. Έχεις αγκιό όμως αμάτια. Φιλιά δικές είναι κομμάτια. Πάμε λιγάκι στο κομμάτι της ομορφιάς, γιατί και οι φίλοι που μας παρακολουθούν θέλουν να μάθουν μικρά μυστικά ομορφιάς. Τι κάνεις και διατηρείσαι τόσο κορμάρα τόσα χρόνια, τόσο όμορφη, τόσο δροσερή και αν και παντρεμένη, με υποχρεώσεις στο σπίτι και όλα αυτά, με τόση ενέργεια. Ζω τη ζωή μου χωρίς να το κάνω μεγάλο θέμα. Τίποτα από όλα αυτά. Γυμναστική, διατροφή. Στα πλαίσια που ούτε με κουράζει, ούτε το κουράζω. Φροντίζω να έχω δίπλα μου τους φίλους μου και να ζω μια φυσιολογική ζωή και να περνάω καλά. Και όλα αυτά νομίζω ότι διατηρούν μια ισορροπία και μάλλον εκεί οφείλεται όλο αυτό. Eurovision, φέτος η Τάμτα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο. Εσύ θα πήγαινες Eurovision? Εγώ στο παρελθόν έχω συμμετάσχει σε έναν ημιτελικό. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια... δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε την υπομονή για να αφοσιωθώ τόσο πολύ σε κάτι τόσο σημαντικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι τόσο ιδανικές οι συνθήκες και τόσο εύκολες για εμένα και την ομάδα μου, που θα μας επιτρέψουν να το υπηρετήσουμε με απόλυτη αξιοπρέπεια και δύναμη. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή της Τάμτα θα έχει καλά αποτέλεσματα φέτος? Γιατί η Φουρέιρα χθες, πέρυσι, ανέβασε πάρα πολύ τη Eurovision, με αποτέλεσμα να περιμένουν κάτι καλύτερο, δηλαδή την πρωτιά φέτος. Η Τάμτα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και της εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί όχι και την πρωτιά. Τέλεια. Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, τι θα ήθελες να είσαι? Χορεύτρια. Εάν δεν ήσουν γεννημένη στην Ελλάδα, πού θα ήθελες να έχεις γεννηθεί? Όχι, στην Ελλάδα ξεκάθαρα. Εκεί δεν παίρνω δεύτερη επιλογή. Πολύ ωραία. Και αν δεν ήσουν η Χρύσπα, ποια θα ήθελες να είσαι? Γιατί είμαι εγώ η Χρύσπα? Όχι. Εγώ δεν είμαι η Τζέσικα, ο Βασίλης. Έχω υπάρξει πολλές προσωπικότητες. Το Your Face νομίζω σας δίνει απαντήσεις. Τέλεια. Καλή επιτυχία στο νέο σου τραγούδι. Να θυμίσουμε ξανά πώς λέγεται. Να πούμε στο YouTube να το βρούμε όλοι και να το ακούσουμε. Έχεις τρελαθεί. Να είστε καλά. Και να τρελαθείτε. Γεια σας. Από την πόρτα μ' αφήνω τα γυαλιά σου.